Και ήρθε η ώρα για την μεγάλη δημοσκόπηση του Open. Λίγε ώρε πριν λήξει η προεκλογική περίοδο, στο στούντιο κοντά μου η Έλλη Στάι. Καλώ στην Α. Καλησπέρα σε όλου. Και ο επικεφαλή τη MRB, Δημήτρη Μαύρο, με πολύ ενδιαφέροντα έρευνα. Καλησπέρα, καταρχά, σε όλου. Στην αντίστροφη μέτρηση των εκλογών. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ταυτότητα. Ε, πρόκειται για έρευνα μεγαλύτερη από ό,τι τρέχαμε τι προηγούμενε φορέ. Είναι 1.212 άτομα, όπου έληξαν ε, στι 6 του μηνό, δηλαδή χτε. Και γιατί θέλαμε να πιάσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή τα τελευταία γεγονότα, παραδείγματο χάρη το πόθεν έσχε. Και βέβαια και... έχει καλύψει όλη την Ελλάδα. Ακριβώ. Και, και, και από λοιπά. εκεί θα ξεκινήσουμε, γιατί κυριάρχησε και στην πολιτική συζήτηση. Λοιπόν, περιουσιακή κατάσταση του Στέφανου Κασελάκη. Αξιολόγηση τη κίνηση δημοσιοποίηση τη περιουσιακή του κατάσταση. Εδώ η πλειονότητα απαντά πολύ θετικά, θετικά αρκετά θετικά, το 44,5%. Ενώ αρνητικά το 38,4%. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πω υπάρχει ένα θετικό αποτύπωμα από την κίνηση αυτή. Πάμε και στη γενική εντύπωση από την συνολική περιουσιακή του κατάσταση. Εδώ Κάπως αντιστρέφεται η εικόνα. Θετική λέει το 30,3%. Αρνητική το 42,4%. Δημήτρη. Ε, θέλω να προσθέσω ότι στο προηγούμενο γράφημα αυτό το 44,5% μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά είναι 75% θετική αξιολόγηση. Αλλά υπάρχει και το 31% ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι λένε ότι την αντιμετωπίζουν θετικά την πρόθεσή του να δημοσιοποιήσει. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε ένα ανάποδο λίγο φαινόμενο όπου αυτό το τριαντάρι για τα ίδια τα περιουσιακά του στοιχεία εμφανίζει ένα λίγο θολό τοπίο. Γιατί υπάρχει κάτω-κάτω και το 27% που λέει δεν ξέρω, που σημαίνει ότι ναι μεν καλά κάνεις και τα δημοσιεύεις, που σημαίνει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από διαφάνεια, έντονη ανάγκη και θα δούμε και επόμενο γράφημα, αλλά από την άλλη μεριά δεν μου αρκούν, θέλω να τα καταλάβω περισσότερο, θέλω να μου πει περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε τι λένε και για τον κύριο Μητσοτάκη. Το ερώτημα: αν θα πρέπει και ο Πρωθυπουργό, κυριάκο Μητσοτάκη, να δημοσιοποιήσει τη δική του περιουσιακή κατάσταση και η οικονομική του κατάσταση. Εδώ, ε, Δημήτρη και Έλλη, Έλλη και Δημήτρη, το 60% λέει ναι για να ενημερωθούν οι πολίτε. Και δεν χρειάζεται, είναι ήδη γνωστά από τη διαδικασία που ακολουθείται από τη Βουλή, απαντά το 33,2%. Να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι αυτό το 60% που λέει ναι να δημοσιοποιήσει. Δεν είναι απαραίτητο επειδή θεωρούν ότι κάτι κρύβεται, αλλά εν πάση περιπτώσει στην ανάγκη του για διαφάνεια, λένε: Πε και εσύ. Από τη Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη, ποιο είναι το ποσοστό που. Είναι 45%. Δηλαδή, περίπου στου δύο νεοδημοκράτε λένε: Όχι, να βγουν στον αέρα όλα. Υπάρχει ένα μαυραδάκι, διότι αν ήταν ξεκάθαρα. Θετική, έστω και αυτή η ψηφοφόρη τη Νέα Δημοκρατία και το λέγανε απλά ω πρόκληση, θα πηγαίνανε στο 33%. Ακριβώς Μπορούμε, και... Δημήτρη, να βγάλουμε και έβα ένα συμπέρασμα από αυτά. Ότι ο κόσμο βεβαίω και θέλει διαφάνεια είναι ευχαριστημένο ο κόσμο να δικινήσει έξω από το πρωτόκολλο τη κατάθεσης ενό ποθεν στη Βουλή, να δει δηλαδή μια διαζώση δημοσιοποίηση περιουσιακών στοιχείων ασχέτω τη ακρίβεια ή τη δυνατότητα ελέγχου, για τον πολύ απλό λόγο ότι ποτέ ο πολίτη δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα ποθεν που κατατίθενται στη Βουλή. Με δεδομένο δε ότι υπάρχει συνήθω το έσχε και όχι το πόθεν, ο κόσμος ζητάει αυτή την επικοινωνιακή δημοσιοποίηση της περιουσίας Ακριβώς, του καθενός. Ακριβώς, διότι θα σας θυμίσω από άλλη έρευνα, από τις τάσεις, ότι η εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Είναι δηλαδή της τάξης του 20-κάτι εκατό και σε 31 φορείς θεσμούς που μετράμε είναι στο κάτω εν τρίτον τα πολιτικά κόμματα. Άρα με αυτή την υποψία που υπάρχει γενικότερα λένε «πες μου το απλά και σε μένα». Και αυτό είναι που αναζητούν, θεωρώ εγώ. Λοιπόν, πάμε και στον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Εδώ, Κυριακό Μητσοτάκη 27,5. Στέφανο Κασελάκη το 10,6. 5,5 για τον Νίκο Ανδρουλάκη. 4,9 για τον Κυριακό Βελόπουλο. 4,4 για τον Δημήτρη Κουτσούμπα. 3,5 για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. 2,5 για τον Δημήτρη Νατσιό. 1,9 για τον Γιάννη Βαρουφάκη. 1,7 για τον Αλέξη Χαρίτσι. 1,2 για την Αφροδίτη Λαττινοπούλου. Και 1,1 για τον Ανδρέα Λοβέρδο. Το και ενδιαφέ... 27 ο κανένα, να το υπογραμμίσουμε κι αυτό. Ε, ναι, έχει αρχίσει και πλησιάζει τον, τον και Πρωθυπουργό. Εδώ το ίδιο με τον Πρωθυπουργό. Αλλά εδώ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, διότι ο Πρωθυπουργό εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο όλη αυτή την ιστορία και μάλιστα δεν έχει και μείωση. Είναι μείον 0,3 από την προηγούμενη φορά. Το μόνο που μπορεί να πει κανεί εδώ είναι μία άνοδος και δύο πτώσει. Είναι ότι ο κύριο Χασελάκης ανεβαίνει περίπου δύο μονάδε και γίνεται διψήφιο το αντίστοιχο νούμερο. Ο κύριο Ανδρουλάκης χάνει μία μισή μονάδα και ο κύριο Βελόπουλο χάνει 1,8. Και εδώ μπορεί να σταματήσει κανεί, ε, δεν έχει να πει κάτι άλλο. Ναι, και πάμε δηλαδή. τώρα παρακάτω, γιατί από εκεί, από το crash test των πολιτικών αρχηγών για τέσσερα θέματα, πώ κάνουμε σε όλε τι έρευνε τη MRP. Είναι μια από τις πιο ε, παραγράφου, αν θέλετε, τη έρευνα. Λοιπόν, ποιο, ποιοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν καλύτερα θέματα εξωτερική πολιτική. Εδώ είναι πρώτο ο Κυριάκο Μητσοτάκη με 42,8. Στέφανο Κασελάκη 11,3. 5,9 για τον Νίκο Ανδρουλάκη και 23,7 ο κανένα. Και ανεβαίνει ο κύριο Μητσοτάκη και κατά 6,5 μονάδες, έτσι. Και ε, πάμε να προχωρήσουμε να δούμε και για τα θέματα οικονομία. Εδώ πρώτος ο πρώτο ο Κυριακό Μητσοτάκη με 30,1. 15,5 για τον Στέφανο Κασελάκη, 9,5 για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κανένας το 25,5 και εδώ, ε, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, το 19,4. Θέματα καθημερινότητας, εδώ. Το χαμηλό ποσοστό όλων στο κομμάτι της οικονομίας είναι δεδομένο και του Πρωθυπουργού, διότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα των Ελλήνων, αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι σε αυτό το πολύ δύσκολο θέμα ο κ. Κασελάκης έχει ανέβει 2,7%. Ε, τις 100 σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, Πάμε και στα θέματα καθημερινότητα: Υγεία, παιδεία, εγκληματικότητα, φυσικέ καταστροφέ κλπ. Ε, Πρώτο ο Κυριακό Μητσοτάκη, 26,1. Στέφανο Κασελάκη, 17,1. Ανεβαίνει και εδώ. 11,1 για τον Νίκο Ανδρουλάκη. 24,4 για τον Κανένα. Και. Ποιο μπορεί να αντιμετωπίσει α, καλύτερα τα θέματα απονομή δικαιοσύνη, 20,7 για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Α, κοντά ο Στέφανο Κασελάκη με 17,4. Στο 10,5 ο Νίκο Ανδρουλάκη. Και πρώτο αναδεικνύεται εδώ, Έλλη και Δημήτρη, με 29,6 ο κανένα. Αυτό, αυτό που φαίνεται είναι ότι παντού ο κύριο Κασελάκη τσιμπάει προ τα πάνω. Ο κύριο Μητσοτάκη αντέχει. Και ο κύριος Ανδρουλάκης ε, χρειάζεται ή θα ήθελε λίγο ακόμα χρόνο για να μπορέσει να βελτιώσει τα δικά του ποσοστά. Μπορούμε α, να α. πούμε, Δημήτρη μου, mm. εδώ ότι εξακολουθεί να παραμένει κυρίαρχος α, στην καταλληλότητα για να κυβερνήσει τη χώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν και μέσα από αυτά τα ζητήματα της καθημερινής πολιτικής. Βλέπουμε όμως και αυτό είναι αρκετά εντυπωσιακό, ότι ο κύριος Κασελάκης έχει αρχίσει να περπατάει σε ένα δρόμο προς τα εκεί δεν έχει ούτε ποσοστά αποδοχής μιας κυβερνησιμότητας, αλλά έχει αρχίσει αυτό το ανέ... Η... Ναι. Αυτό είναι. θα φανεί, φαντάζομαι, και μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, θα εξαρτηθεί και από το ποιο θα είναι τελικά, και στην πορεία μέχρι τις εθνικές εκλογές. Εάν θα είναι μία επιλογή... Γιατί προ το παρόν άλλη επιλογή δεν υπάρχει, γιατί μετά τον κύριο Μητσοτάκη είναι ο κανένα. Είναι ο κανένα. Ε, θέλω να σα πω μόνο ότι αν βρει κανεί του μέσου όρου αυτέ τι τέσσερι διαστάσει, mm -hmm. και προσέξτε λίγο τα νούμερα, ο κύριο Μητσοτάκη, ε, ε, ο μέσο όρο του σε όλε αυτέ τι διαστάσει είναι 29-9, για τον κύριο Κασελάκη είναι 15-5 και για τον κύριο Ανδρουλάκη είναι κοντά στο 10. Μάλιστα. Κρατάμε mm -hmm. λοιπόν αυτά τα ποσοστά, τα mm -hmm. οποία είναι σχετικώ κοντά ίσω. Θα δούμε, με ένα αποδειχτή, τι θα γίνει ναι. την uh, Κυριακή. Uh, στα ποσοστά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάποια πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα που θέσαμε, Δημήτρη. Να δούμε ποιε λέξει ταιριάζουν στου πολιτικού αρχηγού, ξεκινώντα από τον κυρία Ε, Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα για να ερμηνεύσουν το πλαίσιο στο που βρισκόμαστε. Έχουμε βάλει τρει θετικέ και τρει αρνητικέ λέξει σε όλους τις ίδιες. Σε όλους τις ίδιες, όπου οι αρνητικές είναι δυσαρέσκεια και αδιαφορία ρίσκο και οι θετικές είναι προσδοκία, σιγουριά, ικανοποίηση. Και βλέπουμε ότι για τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, του ζητήσαμε δύο λέξεις, όχι μία μόνο, δύο λέξεις, mm -hmm. για να έχουν ευκαιρία να δώσουν και συν και πλην. Ε, η λέξη, αν θέλετε, ή το συμπέρασμα που προσάπτουν στον κύριο Μητσοτάκη είναι η δυσαρέσκεια με 56,3%. Ακολουθεί η αδιαφορία με 29,5%. Το ρίσκο είναι αρκετά μακριά και χαμηλά. Και το 22% είναι προσδοκία. Θέλω να σας πω ότι μέσους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας το υψηλότερο ποσοστό το έχει η Σιγουριά με 44,3%. Πάμε να δούμε και για τον Στέφανο Κασελάκη, Δημήτρη. Εδώ προηγείται η αδιαφορία και ακολουθεί το ρίσκο. Ε, δεν λέω λοιπόν ότι ο κύριος Κασελάκης είναι διάφορος, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ε, σας λέω ότι το μεγαλύτερο του συσχετιστικά ποσοστό που τον χαρακτηρίζει είναι ότι είναι ακόμα υψηλού ρίσκου, 35%. Α, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ όμως υπάρχει η προσδοκία η οποία ενώ στο σύνολο είναι 24-5 μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ψηφοφόρο ΣΥΡΙΖΑ φτάνει το 62% που σημαίνει ότι ε, αν θέλουμε να μετρήσουμε ακριβώς το τι είναι τι ο κύριος Μητσοτάκη είναι σιγουριά, ο κύριος Κασελάκης είναι ε, προσδοκία και πάμε να δούμε και τον κύριο Ανδρουλάκη Για πάμε και στον κύριο Ανδρουλάκη εδώ, εδώ η αδιαφορία η είναι συντριπτικά μεγάλη είναι 52,7%, είναι μεγαλύτερη και από τους άλλους δύο προηγούμενους αρχηγούς. Ακολουθεί δυσαρέσκεια με 29,2%. Η προσδοκία είναι ψηλά και εδώ, αλλά όχι ψηλότερα από τον κύριο Κασελάκη και ακολουθεί με 20% το ρίσκο. Η προσδοκία μέσα στους ψηφοφόρους του Πασόκ είναι 56,2%, το πρώτο συνέστημα που τους δημιουργεί. Ε, αλλά είναι πάλι χαμηλότερο από ό,τι συμβαίνει με το Σύριζα. Εάν δίνει φάλια και ψύχρεμα κανεί τα νουμερά και αυτά καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην κοινωνία και στο πολιτικό σκηνικό. Δεν Άντως, θέλω θα να μπορούσαμε να, πω να πούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι. Ε, Αυτά τα ψυχολογικά ερωτήματα, τα οποία τελικά έχουν και αποτύπωμα στην κάλπη, αυτή η δυσαρέσκεια που είναι υψηλό το ποσοστό προς τον Πρωθυπουργό, είναι η αρχή μιας φθοράς, βρίσκεται η κυβέρνηση στον πέμπτο της χρόνο, κάτι το οποίο μοιάζει να είναι και φυσιολογικό. Ε, και επίση η σιγουριά ανάμεσα στου ψηφοφόρου της Νέα Δημοκρατία που παραμένει μεν υψηλή αλλά είναι πάρα πολύ χαμηλή στο υπόλοιπο εκλογικό σώμα. Κάτι που μπορεί να προβληματίσει για το πόσο περισσότερο μπορεί να επεκταθεί από τα δεδομένα του τώρα ο Πρωθυπουργό. Στον κύριο Κασελάκη, θα έλεγα ότι και αυτό ήταν αναμενόμενο το ρίσκο το οποίο έχει υψηλά ποσοστά. Είναι και σκάρω. ένα καινούριο πρόσωπο στην πολιτική σκηνή. Και του δείχν, τόπου. δείχνει, εγώ ότι ρισκάρει σε όλα. Αυτό το δείχνει. Δηλαδή είναι Ο πράγματα... Ο κύριος ας πούμε, δεν έχει ρίσκο, είναι 20%. Ναι. Έχει όμως τεράστιο ποσοστό ε, αδιαφορίας ο κύριος Ανδρουλάκης. Το Ανδελνάκης. μεγαλύτερο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουν στο Πασόκ, γιατί το έχουμε επισημάνει και σε άλλες συζητήσεις, και σε δημοσκοπήσεις, αλλά και σε γενικότερες κουβέντες, ότι δεν έχει κάνει το προϊόν του πολιτικού του κόμματο ελκυστικό και στις μερίδες εκείνες των ψηφοφόρων, που δεν αρέσκονται μόνο να κοιτάνε τα σοβαρά ζητήματα ή θέλουν και τα σοβαρά θέματα να τα κοιτάνε με μια πλάγια ματιά. Όπω αυτό που λέγαμε για το Πόθεν Έσχε νωρίτερα. Ότι το θέλουν με ένα τρόπο πιο προσωπικό, πιο καθημερινό, πιο καφενείο, να το πω έτσι. Και βλέπω και κάτι ακόμα εγώ, ότι αυτή η προσδοκία είναι σε σχετικά χαμηλά ποσοστά, σε όλου όμω, έτσι, από 21 μέχρι 24%. Έτσι. Απλά είναι λίγο παραπάνω στον κύριο Κασελάκη, με mm -hmm. 24-5%. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε και να δούμε αν πέρασε στου uh, πολίτε αυτό το δίλημα, τα διλήμματα που έθεσαν οι αρχηγοί. Σταθερότητα, έλεγε ο Μητσοτάκη. Ψηφίστε με βάση τη δυσαρέσκεια. Στείλτε ένα μήνυμα, έλεγε ο Κασελάκη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα δυσαρέσκεια για την ακολουθούμενη πολιτική τη Νέα Δημοκρατία. Απαντά το 62,8% και να αποδοκιμαστούν οι χειρισμοί τη παρούσα κυβέρνηση. Το 31,8%, το μικρότερο ποσοστό δηλαδή, λέει πω η χώρα χρειάζεται σταθερότητα γιατί έχει πετύχει πολλά με την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και θα πρέπει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο την ανάπτυξή τη και τι πολιτικέ τη. Δημήτρη. Σοβαρέ επισημάνσεις ε, Το 62,8% την προηγούμενη φορά ήταν 60. Έχουμε δηλαδή μία άνοδο 2,5% στη δυσαρέσκεια. Και επίσης θέλω να κρατήσετε στο μυαλό σας το 31,8%, γιατί και την προηγούμενη φορά αυτό το 31,8% ήταν 32,7% και τέριαζε σχεδόν α, γάντι με αυτό το οποίο βγήκε στην, είχε βγει στην αναγωγή. Τώρα, πάλι το 31,8% ταιριάζει με πράγματα που θα δούμε στην κάλπη πιο Λες δηλαδή πιο πίσω. ότι μπορεί να είναι αυτό το αποτέλεσμα της κάλπης. Ε, Κάτι τουλάχιστον έτσι. στα δικά μας στοιχεία, ε, ναι, μπορεί ναι. να είναι αυτό. Επίσης, Δημήτρη, στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ποιο είναι το ποσοστό που εκφράζει δυσαρέσκεια. Ε, εξακολουθεί να είναι κοντά στο 30%. Είναι συγκεκριμένα θεωρείτε 29%. Ψιλ, Θεωρείται ψηλό ποσοστό αυτό. Ε, είναι περίπου εξακολουθεί να είναι ένα στου τέσσερι, ένα στου τρει ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία να λένε εγώ θα πάω με τη αρέσκεια. Mm. Και μάλιστα όταν του ρωτάμε την οποία θα εκφράσετε πώ με αποχή ή με το να ψηφίστε ένα mm, άλλο ακριβώς. κόμμα, μην ξεχνάμε ξαφνί... βεβαίω ότι είμαστε και σε περιβάλλον ευρωεκλογών, έτσι. Ναι, εκλογών. ναι. όλα αυτά. Ε, για να δούμε το... πώ θα την εκφράσουν αυτή τη δυσαρέσκεια, λοιπόν. Είναι το 88% των ανθρώπων, οι οποίοι είπαν πριν ότι εγώ θα πάω με δυσαρέσκεια, θα πάει να ψηφίσει άλλο κόμμα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η ιστορία αυτή ε, θα πιάσει και. Του ψηφοφόρου τη Νέα Μογκαρδία. Δεν τριμτρέψετε αν το άλλο κόμμα είναι μικρά κόμματα ή τα ανταγωνιστικά να τα πω έτσι κόμματα εξουσία. Ε, έχουμε κάποια ερώτηση ε, όπου εκεί τα αποτελέσματα δείχνουν γενικότερα, όχι συνδεδεμένοι με αυτή την ερώτηση, όπου δεν μα λένε μικρά ή μεγάλα, πάνε. Παντού. Άλλο κόμμα. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το βράδυ τη Κυριακή. Πάμε λοιπόν στην πρόθεση ψήφου των ευρωεκλογών. 26,3 για τη Νέα Δημοκρατία, 13,4 για τον ΣΥΡΙΖΑ, 10,4 για το ΠΑΣΟΚ, 6,7 για το Κομμουνιστικό Κόμμα, 7,1 για την Ελληνική Λύση, 3,3 για την Νίκη, 2,9 για την Πλεύση Ελευθερία, 2,6 για τη Νέα Αριστερά, 2,3 για τη Φωνή Λογική, 1,7 για του Δημοκράτε, 2,5 για το Μέρα 20 και 16,5% η αδιευκρίνηστη ψήφο. Εδώ υπάρχει ένα πολύ πονηρό και κακιασμένο νούμεράκι, το οποίο συνήθω περνάει παρατήρητο γιατί όλοι κοιτάμε τα κόμματα. Είναι η ιστορία τη αδιευκρίνηστη ψήφου. Το 16,5% παραμονή των εκλογών που δεν εννοεί να πέσει είναι κτηνόδε. Έτσι. Δηλαδή, ε, έλεος ο κόσμος, Πλέον του είναι τόσο αδιάφορη η διαδικασία που ακόμα και αυτοί που λένε θα πάω να ψηφίσω δεν έχουν αποφασίσει ναι, τι. Και το, και το θέμα βεβαίω είναι τώρα, μιλώντα και για την αποχή, πόσο θα επηρεάσει και αυτή η συζήτηση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα που μονοπόλησε το πόθεν και Πάμε να δούμε και την αναγωγή στο σύνολο. Δημήτρη, να μα πει τι συμπεράσματα προκύπτουν από εδώ. Εδώ ε, προκύπτει ότι ε, έχουμε δώσει δύο τιμέ, τη μικρότερη και τη μεγαλύτερη, η οποία είναι λίγο τοποθετημένη, η μικρότερη κάτω-κάτω, αλλά θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ψηλά. Εν πάση περιπτώσει, εδώ η ιστορία λέει το εξή. Για τη Νέα Δημοκρατία τα όρια είναι 29 με 34, με κεντρική τιμή το 31,5. Γι' αυτό σας είπα κρατήστε το 31,8 που είδαμε μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται από 14 έως 18 με κεντρική τιμή το 16. Το ΠΑΣΟΚ κινείται από 10,5 μέχρι 14,5 με κεντρική τιμή το 12,5. Το ΚΚΕ 6,5-9,5 με κεντρικό το 8. Η ελληνική λύση, ο κύριος Βελόπουλος, 7 με 10 με κεντρική τιμή το 8,5. η νίκη στο, από 3 έως 5, με κεντρική τιμή το 4, θέλω να σας πω ότι η νίκη, όπως και στις βουλευτικές εκλογές, ανέβηκε απότομα το, στην τελευταία Τελευταίες αυτή εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, το οποίο εγώ ναι, προσωπικά διότι δεν εδώ το περίμενα. Ναι, υπάρχει και ο παράγοντα των ψηφοφόρων των Σπαρτιατών που δεν συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Ναι, αλλά το, αυτό δεν συμμετείχαν και στην προηγούμενη μέτρησή μα. Είναι και ναι, ναι, είναι ναι, 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 ψηφοφόροι και, σιοπηλή, και, η και δεν νίκης. ξέρουμε. Και δεν ξέρουμε και αυτοί οι ψηφοφόροι των Σπαρτιατών τελικά ποιο κόμμα θα είναι. Η πλεύση ελευθερία κρατάει τη δύναμή τη το από 2,5 μέχρι 4,5 με κεντρική τιμή όμως το 3,5. Η νέα αριστερά έχει μεν κεντρική τιμή το 3,1 αλλά έχει και ένα κάτω όριο στο 2,1 και ένα πάνω όριο στο 4,1. Η φωνή λογική η κυρία Λατινοπούλου είναι από 1,8 στο 3,8 με κεντρική τιμή που μοιάζει να μην μπαίνει αλλά τώρα αυτό το δεν μπαίνω δεν μπαίνω σε αυτά τα κόμματα είναι κάτι που πρέπει να κρατάμε πισινές γιατί βλέπετε πως εξελίσσονται τα πράγματα ακόμα και απόψε το πώς θα αξιολογηθούν οι συγκεντρώσεις αρχηγών, τοποθετήσεις ή κάποια επιθετική κίνηση κάποιων από αυτούς μπορεί να κουνήσουν πράγματα εδώ. Και οι δημοκράτες του κυρίου α, λοβέρδου Λοβέρ. είναι από ένα μέχρι τρία με μέση τιμή το δύο. Και αυτός ο οποίος ξαφνικά έκανε ένα... ΠΙΚ, αν θέλετε, σε άπτε στα ελληνικά, είναι ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος πήγε από το 2 στο 4 και έγραψε για, μετά από καιρό ένα γεμάτο 3 σαν μέση τιμή. Και μετά Μπορούμε, Εύα, να πούμε κάποια πράγματα εδώ, Δημήτρη. Αυτό τώρα, Αυτά τα αποτελέσματα, το από ε, το χαμηλότερο mm -hmm. έως έως το ταβάνι που μας δίνεις και τη μέση τιμή... Τη μέση τιμή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να δούμε τα πάντα την ημέρα των ευρωεκλογών, το βράδυ. Γιατί α πάρουμε την υπόθεση ότι η Νέα Δημοκρατία πιάνει το χαμηλότερό τη, που είναι το 29. Αυτομάτω είναι ένα θέμα και όχι μόνο αριθμητικό, είναι και ψυχολογικό. Ένα θέμα το οποίο θα την αφορά απόλυτα σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση από την επομένη των εκλογών και μετά. Αν Τώρα στο χώρο τη αριστεράς έχουμε τα κόμματα. Ο κύριος Κασελάκη πιάσει το ανώτερό του που είναι 18%, το δίνουν κι άλλε εταιρείε από ό,τι έχουμε δει μέχρι εδώ, αυτό το 18%, και ο κύριος Ανδρουλάκης το κατώτερό του. Τότε και εκεί ανοίγει μια τεράστια συζήτηση στο χώρο αυτό, όπω ανοίγει και ο δρόμο μια περπατησιά στο δεύτερο κόμμα με ένα 18%. Και βεβαίω εκεί έχει να πει κανεί πολλά, Έλει, ότι έχει πάρει το και βράδυ παραπάνω. θα θριστούν και τα δύο κόμματα αυτά για το τι κάνουν σε σχέση ναι. με το ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ, σε αυτά τα δύο κόμματα, θα έχουμε μεγάλα ζητήματα να Βέβαια. δούμε με του αριθμού. Γιατί, για παράδειγμα, εάν πιάσει το χαμηλότερο του ο ΣΥΡΙΖΑ στο 14 και το ανώτερο του, όπω δίνει εσύ στη δημοσκόπηση αυτή, το ΠΑΣΟΚ το 14, θα περάσει νισό, στη δεύτερη θέση. Ναι, και θα έχουμε άλλου τύπου τα κονταροχτυπήματα. Για τον ΣΥΡΙΖΑ έλει οποιοδήποτε ποσοστό πάνω από το ποσοστό των, των, εθνικών εκλογών. Αυτό μας είπε και ο κ. Ναι, εδώ στο Δελτίο. Έτσι, θα, θα το θεωρήσουν έτσι, επιτυχία. Έτσι είναι, αλλά οι αναγνώσεις που κάνουν τα πολιτικά κόμματα είναι διπλές. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Γιατί και ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα πει ότι ξέρετε δεν έχω περάσει στη δεύτερη θέση, έχω μείνει στην τρίτη. Θα, θα, πει, θα πει έχω άνοδο. Έχω τη μεγαλύτερη άνοδο, ναι. όπω είπε Αυτό και ο κ. Μπορεί να πει, μα αν αθροίσετε στο δικό μου 16 και το τι πήρε η νέα αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανέβεια. Λοιπόν, οι αναγνώσει του είναι πολλέ. Οπότε η δικιά και... μα ανάγνωση μπορεί να είναι η πιο αντικειμενική και η πιο κέρια. Ε, πάντα υπό την αίρεση τη συμμετοχή και τη αποχή. Ε, να το αυτό πούμε αυτό σημαντικό. στο τέλο πριν κλείσουμε. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε να δούμε τι θα γίνει, τι εκτιμήσει, τι πιθανέ έδρε, αν το αποτέλεσμα είναι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ε, Νέα Δημοκρατία 7 ή 8, ΣΥΡΙΖΑ 3 ή 4, ΠΑΣΟΚ 2 ή 3, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο 1 ή 2, Ελληνική Λύση 2. Ε, Νίκη, Δεν 0 είναι λάθο λάθος τυπογραφικό, είναι ότι το νούμερο το οποίο έχει ο κύριος Βελόπουλος ε, βγάζει τέτοια υπόλοιπα ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με το κάτω ή το πάνω όριο, παίρνει δύο έδρες. Και από εκεί και κάτω, για να πάμε και στο τελικό μας σχόλιο, όλοι διεκδικούν μία έδρα. Εδώ θα έχουμε εκείνο το βράδυ μεγάλες αγωνίες για τις έδρες και θα συζητάμε μέχρι πρωί. εκεί σωστά βλέπω ότι είναι όλα μηδέν έως μηδέν στο γράφημα. Μηδέν έως μία, Άλλα γυαλιά, Δημήτρη. Όχι άλλα γυαλιά. Οκ, καλά. Θα το δούμε μετά, λέει. Λοιπόν, πάμε για ένα τελικό σχόλιο, Δημήτρη. Εδώ οι έδρε θα μα προβληματίσουν εκείνο το βράδυ σχετικά με το ποιο θα την πάρει ή δεν θα την πάρει την έδρα, γιατί είναι πάρα πολλά κόμματα κοντά στο 3%. Αλλά δεν, μετράει, δεν αρκεί ούτε αυτό. Δηλαδή, ναι. ε, μπορεί να πάρει κάποιο 3,2% και να μην πάρει έδρα. Να μην διότι αυτοί που μένουν έξω σε σχέση με αυτού που μπαίνουν μέσα και τα υπόλοιπα έτσι όπω δημιουργούνται το μέτρο να φτάνει στο 4,7, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εκεί το 3 δεν λέει τίποτα. Ε, ε, μπορούμε να πούμε τι θα γίνει με το θέμα της αποχής, γιατί αυτό είναι κάτι μη μετρήσιμο αυτή τη στιγμή. Ε, και αν η αποχή είναι τεράστια, νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολύ μεγάλες ανατροπές σε αυτά που τώρα συζητάμε. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Ε, βέβαια. Γιατί οι εκτιμήσει πάντω δεν είναι αισιόδοξε. Ότι θα είναι η αποχή μεγάλη. Η, η, αποχή την, κάνουμε, την υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή με ό,τι έχουμε στη διάθεσή μα, το οποίο συμμετέχει και η επιστολική ψήφο για να το κάνουμε calculate, να το υπολογίσουμε εν πάση περιπτώσει. Δίνει μια αποχή γύρω στο 55% και μια συμμετοχή 45%. Το οποίο είναι από τα πολύ χαμηλά και δεν ξέρουμε πώ θα εξελιχθεί κιόλα. Άρα και γενικό που αυτό Μάλιστα. θα επηρεάσει και όλα τα αποτελέσματα που έχουμε λοιπόν, δει μέχρι στιγμής. Έχουμε πολλές αβεβαιότητες οπότε και στο επίπεδο της αποχής και στο επίπεδο των, του πρώτου κόμματος και τον, ναι. του δεύτερου τρίτου και στα μικρά. Και αυτές οι αβεβαιότητες, Έλλη και θα Δημήτρη, θα... θα καταστήσουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την εκλογική βραδιά. Και εμείς δίνουμε ραντεβού στο Open την Κυριακή στις 6 παρατέταρτο και με την Ελιστάη και με τον Δημήτρη Μαύρο και με τον Παναγιώτη Στάθη και με όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό του σταθμού μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού την Κυριακή.